τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικείς. Σελίδες λοιπόν 1047, τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Δέλτα κεφάλαιο και 9 εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Περί δε της Φιλαδελφίας δεν έχετε χρεια να σας γράφω, διότι εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι εις τον αγαπάτε αλλήλους. Επειδή και πράτετε αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους καθόλου την Μακεδονία. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον και να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδείας ημών χείρας καθώς σας παραγγείλαμε, για να περιπατείτε με ευσχημοσχήνη προς τους έξω και να μην έχετε χρίαν μηδενός. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα, διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Δια τούτου σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανώντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν να αρπαχθεί μετ' αυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται, επειδή όταν λέγουσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς αιωδύνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλουν συνεκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε σκότοι, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε η ή φωτός και η ημέρας, δεν είμαι θανικτός ούτε σκότος. Άρα λοιπόν, ας μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωσιν. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες στον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περί κεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ως της απέθανεν υπερ ημών, ή να είτε αγρυπνούμεν είτε κοιμόμεθα ζήσομεν μετ' αυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε αμήν. Πολύ χαρά έχει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, που όπως είπαμε και την περασμένη Πέμπτη, μια καινούργια Εκκλησία, αλλά πολύ ευλογημένη. Και ευλογημένη γιατί και αυξάνει πνευματικά και αυξάνει αριθμητικά, και ιδιαίτερος, αδελφοί αγαπητοί, ανάμεσά τους δοξάζεται ο Θεός, καθώς γνωρίζεται το όνομα του Ιησού Χριστού σε όλη την περιοχή από αυτή την Εκκλησία. Είναι μια χάρη ιδιαίτερη που έχει κάνει ο Θεός να αποκαλύπτεται και να γνωρίζεται ο Χριστός μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή είναι η αποστολή μας. Και αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αποστολική. Έχει αποστολή, έχει έργο. Δεν είναι μια εκκλησία που ερχόμαστε, καθόμαστε, συνηθίζουμε και φεύγουμε. Κάνουμε δηλαδή τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις, τα χριστιανικά μας καθήκοντα και λέμε εντάξει είμαστε. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού έχει αποστολή. Και αδελφοί αγαπητοί, η Εκκλησία του Χριστού είναι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αποτελούν τα μέλη της Εκκλησίας, τα μέλη του σώματος του Χριστού. Άνθρωποι αποτελούν. Και κάθε ένας άνθρωπος έχει το έργο του. Όποιος δεν έχει έργο κοιμάται, αναπαύεται, αλλά δεν έχει τη χάρη, την ευλογία και την εύνοια του Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν των Θεσσαλονικαίων έχει αυτή την ευλογημένη αποστολή, έχει καρπό. Το όνομα του Ιησού Χριστού έχει γίνει γνωστό και της Εκκλησίας αυτής έχει γίνει γνωστό όχι μόνο στη Μακεδονία, μέχρι την Αχαΐα. Έτσι που ο Απόστολος Παύλος με χαρά πολύ λέει, δεν μιλάμε πια εμείς, γιατί όπου πάμε
ξέρουν από αυτά που εσείς τους έχετε πει. Τι ωραία που είναι, τα έχουμε ξανακούσει, μας τα είπε και αυτός. Πόσο άσχημο είναι να είσαι σε ένα χώρο, σε ένα γραφείο, σε μια γειτονιά και να μην έχει μάθει κανείς ποτέ ότι είσαι χριστιανός. Πόσο άσχημο είναι αυτό. Πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός? Πώς θα σου δώσει καρπό ο Θεός? Πρέπει και με τη μαρτυρία της ζωής μας πρώτα να ευαγγελίζεται το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και με τα έργα μας, δηλαδή με το έργο μας, με τη δουλειά μας. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδελφοί αγαπητοί, γιατί πρέπει η φήμη του Χριστού να εξαπλώνεται, και ο Θεός εξαπλώνει εκεί που υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να φυτρώσει στάρι αν κάποιος δεν σπείρει. Αν όμως κάποιος σπείρει, ο Θεός θα το αυξήσει. Πρέπει και να σπείρουμε και να ποτίσουμε, και το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα αυξήσει. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να θερήσουμε αν δεν έχουμε σπείρει. Και θέλετε, και θέλω αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το τονίσω, γιατί όλοι περιμένουμε στη ζωή μας να θερήσουμε, να καρποφορήσουμε. Μην πλανόμεθα όμως. Δεν μπορείς να θερήσεις αν δεν σπείρεις. Δεν μπορεί να υπάρξει θερισμός αν δεν υπάρχει πότισμα. Και όταν σπέρνουμε και όταν θερίζουμε δεν φαίνεται τίποτα. Διαπίστεως παίρνουμε, συγγνώμη, όταν σπέρνουμε και όταν ποτίζουμε, διαπίστεως παίρνουμε, φυτεύουμε και διαπίστεως ποτίζουμε. Τι πίστεως? Ότι ο Θεός πλέον θα αυξήσει. Εσύ θα κάνεις το έργο σου, αλλά και ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Δεν μπορεί να περιμένουμε να κάνει το έργο του ο Κύριος και εμείς να κοιμόμεθα και να αναπαυόμεθα και να λέμε ο Θεός θα τα κάνει. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε τι κάνει? Ευλογεί το δικό σου λίγο και το κάνει πολύ. Όταν τάει σε 5.000 μόνο άντρες με ψωμιά και με ψάρια, είχε προηγηθεί η προσφορά των μαθητών με 5 άρτους και 2 ψαράκια. Και αυτά ευλόγησε ο Θεός. Μη στενοχωριέσαι όταν έχεις λίγο. Να στενοχωριέσαι όταν έχεις καθόλου. Ξέρετε ποιος είχε καθόλου? Όχι αυτός που δεν έλαβε, αλλά αυτός που έκρυψε. Σε έναν έδωσε 10 τάλαντα, σε άλλον 5 τάλαντα, σε άλλον 1 τάλαντο. Τα 5 τάλαντα τα έκανε 10. Τα 2 τάλαντα τα έκανε 4. Το 1 τάλαντο το έχασε. Σε αυτόν που έχει θα του δοθεί. Σε αυτόν που δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να συνειδητοποιήσουμε στη ζωή μας ότι ο Θεός δεν εμπέζεται και δεν μπορείς να εργαστείς με τον τρόπο που εσύ θέλεις. Πρέπει να προσαρμόσεις το θέλημά σου στο δικό του θέλημα. Αν περιμένεις να προσαρμόσει ο Θεός το θέλημά του στο δικό σου θέλημα, μάταια θα περιμένεις. Δεν θα έρθει ο Θεός να προσαρμοστεί σε σένα, θα έρθει να συμμαρτυρήσει στην απόφασή σου να περπατάς σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό είναι η συνήθεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το σημείο αναφέρεται στους Θεσσαλονικείς και λέει: «Περι δε της Φιλαδελφίας δεν έχω, αν δεν υπάρχει ανάγκη, να σας πω τίποτα. Γιατί ο Θεός σας έχει διδάξει πόσο σημαντικό είναι να αγαπάτε αλλήλους. Και πώς να αγαπάτε αλλήλους? Το να αγαπάμε αλλήλους δεν είναι να αγκαλιαζόμαστε και να χαιρετιόμαστε και να φεύγουμε. Το να αγαπάμε αλλήλους, αδελφοί αγαπητοί, είναι καθώς ο Χριστός μας αγάπησε. Η αγάπη έχει θυσία. Η αγάπη έχει προσευχή. Η αγάπη έχει ενδιαφέρον. Η αγάπη του χριστιανού έχει φροντίδα. Και η αγάπη δεν περιμένει να λάβει, του χριστιανού και του Χριστού και της Εκκλησίας του Χριστού. Η αγάπη είναι έτοιμη να δώσει. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να πάρουμε από τους ανθρώπους, ερχόμαστε να πάρουμε από τον Χριστό.
Και δεν ερχόμαστε να καθοδηγήσουμε και να δώσουμε στον Χριστό, ερχόμαστε να δώσουμε στους ανθρώπους. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η πορεία μας. Από τον Χριστό θα παίρνουμε και στους αδελφούς μας θα δίνουμε. Από τον Χριστό θα παίρνουμε αγάπη, στους αδελφούς μας θα δίνουμε αγάπη. Από τον Χριστό θα παίρνουμε πίστη, τους αδελφούς μας θα ενισχύουμε. Από τον Χριστό θα παίρνουμε την ελπίδα, τους αδελφούς μας θα παρηγορούμε. Δωρεάν ελάβατε, τονίζει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα δωρεάν δότε. Θα παίρνουμε από τον Χριστό, θα δίνουμε και η χαρά μας δεν θα είναι στην ανταμοιβή, αλλά η χαρά μας θα είναι στο να βλέπουμε τον Χριστό να συμμαρτυρεί σε αυτό το λίγο το οποίο κάνουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε λίγο. Μα δεν μπορώ πολύ, μα δεν σου ζητιέται πολύ. Το λίγο το δικό σου θα το κάνει πολύ ο Θεός. Λίγη πίστη, θα σε γεμίσει με πίστη. Και για να το καταλάβουμε αδερφοί αγαπητοί αυτό, ο Χριστός μας πληροφορεί με βεβαιότητα. Δεν θα αφήσω λινάριον καπνίζων να σβήσει. Λινάρι που δεν καπνίζει, δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Άμα δεν καπνίζει, τίποτα δεν μπορώ να του κάνω. Δεν είναι ανάγκη να έχει μια φλόγα μέχρι τον ουρανό. Λίγο μπορεί να καπνίζει. Εγώ θα έρθω να το δυναμώσω και να το κάνω φως. Κάλαμον τη συντεθλασμένο δεν θα αφήσω να καταστραφεί. Δεν λέει κάλαμο κομμένο και πεταμένο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια, αλλά μία ριζούλα να έχει, μία τριχούλα να έχει. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις ρίζες των καλαμιών. Είναι τρίχες, σαν τρίχες είναι. Μία τριχούλα να έχει, θα έρθω εγώ να το ευλογήσω και θα το κάνω πάλι καλάμι ορθό, δυνατό, να φαίνεται. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, το πόσο ή καθόλου ή πολύ ή λίγο έχεις πίστη, αγάπη στην καρδιά σου, δεν το ξέρω εγώ, ο Χριστός το ξέρει. Αλλά ξέρει και κάποιος άλλος το ξέρει, και εσύ ο ίδιος. Και εσύ ο ίδιος το ξέρεις. Αυτό το λίγο μη σε απογοητεύει, να σου δίνει πολύ χαρά. Αρκεί να πάρεις την απόφαση να το πας στο Χριστό και να δεις ο Θεός θα το κάνει. 5 ψωμιά, 5.000 άνθρωποι. 1 ψωμί, 1.000 άνθρωποι. Αλληλούια. Αλλά οι μαθητές πήγαν και το έδωσαν στο Χριστό. Και ο Χριστός ευχαρίστησε για το λίγο το Θεό, το ευλόγησε, και όταν φάγαν όλοι και χορτάστηκαν, 12 κοφίνια γεμάτα περίσσευμα. 5 ψωμιά δώσανε, 12 κοφίνια γεμάτα πήρανε. Το καταλάβαμε. Από τη στιγμή όμως που δώσανε 5 ψωμιά μέχρι τη στιγμή που πήρανε 12 κοφίνια, γιατί το θαύμα θα ήταν μόνο αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο θαύμα μόνο αυτό. Σου δίνω 5 ψωμιά Κύριε και μου δίνεις 12 κοφίνια ψωμί και ψάρια. Ο μεγάλο θαύμα. Με 5 και τα έκανε 12. Δεν είναι όμως αυτό το θαύμα, αδελφοί του Χριστού. Δεν είναι το 5 σου να το κάνει 12. Είναι ανάμεσα χρονικά σε αυτή την ιστορία, στο 5 μέχρι το 12, έχουν χορτάσει και 5.000 άνθρωποι. Αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι δίνεις λίγα, παίρνεις πολλά. Αλλά από τη στιγμή που θα δώσεις μέχρι τη στιγμή που να πάρεις από τον Χριστό, θα έχει κάνει μεγαλεία ο Θεός. Εάν δεν δώσεις, και επίσης τα 5 ψωμιά τα θέλω για την οικογένειά μου. Το θέλω για μας, να λέγανε οι Απόστολοι. Μα αυτά θα μένανε. Γιατί τα κρύψανε. Αλλά και αυτά δεν τα χάνανε. Αλληλούια. Αδελφοί, να είμαστε όχι φιδωλοί στο να δίνουμε, και δεν εννοώ υλικά, αλλά με αφθονία να σπέρνουμε. Με αφθονία. Και τα υλικά είναι το πιο εύκολο. Εκείνο που είναι δύσκολο είναι να προσευχηθείς, να υπηρετήσεις, να αγαπήσεις, να εμπιστευθείς. Αυτό είναι δύσκολο. Γιατί τα πνευματικά είναι πολύ πιο δύσκολα από τα υλικά. Αλλά όμως αδελφοί αγαπητοί, στα πνευματικά και στα υλικά, όσο και αν φαίνονται τα πράγματα δύσκολα, μη φοβάσαι, γιατί αυτός που τα δύσκολα θα τα κάνει εύκολα είναι ο Χριστός. Γιατί αυτός που τα αδύνατα τα κάνει δυνατά.
Αλληλούια. Τα δύνατα κάνει δυνατά και τα δύσκολα τα κάνει εύκολα. Όχι, θέλει καν. Δεν εξαρτάται από τη δύναμή του ή από την πρόθεσή του, και θέλει και μπορεί. Η πορεία της ζωής σου και η ευλογία της ζωής σου εξαρτάται από την πρόθεσή σου. Η πρόθεσή σου είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και να το πω πιο σωστά, αδελφοί, και νομίζω ότι εδώ είναι όλη η αλήθεια. Η πρόθεσή σου είναι στη ζωή σου να δοξάζεται ο Χριστός. Η πρόθεση του Χριστού ήταν στη ζωή του εδώ στη γη να δοξάζεται ο Πατέρας. Δεν ζητάω τη δική μου δόξα, του Πατέρα μου τη δόξα ζητάω. Δεν κράτησε καθόλου δόξα για τον εαυτό του, γι' αυτό κατάφερε να νικήσει, και επειδή ενίκησε, ο Θεός τον έβαλε να καθίσει στο θρόνο του. Για να καταφέρεις να νικήσεις, γιατί δεν είναι εύκολος ο αγώνας, ο Απόστολος Παύλος στο τέλος είπε τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη, το δρόμο μου τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, στο τέλος. Πιο μπροστά ξέρετε τι έλεγε, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Γιατί είχε δει πολλούς να κηρύττουν και στο τέλος φανήκαν αδόκιμοι. Στο τέλος, όταν πια τον περίμενε το στεφάνι της δόξης, είπε τώρα τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη, το δρόμο με τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, τώρα δεν μου μένει παρά ότι εις δικαιοσύνη στέφανος. Αλληλούια. Σ' όλη του όμως την πορεία είχε μια ελπίδα και μια εμπιστοσύνη. Εξεύρωη στήνα επίστευσα. Και ξέρω ότι όχι εγώ, αλλά εκείνος είναι δυνατός να διφυλάξει την παρακαταθήκη μου. Να μου φυλάξει ζωντανό αυτό που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός. Τι είναι παρακαταθήκη? Κάτι που σου εμπιστεύτηκε. Το αφήνω λέει παρακαταθήκη. Το εμπιστεύομαι εκεί, το αποθηκεύω εκεί, το φυλάω εκεί. Αυτό έχει αισθανθεί ο Παύλος. Ότι κάποιος του εμπιστεύτηκε τι? Το Χριστό, το Ευαγγέλιο, την αιώνια ζωή. Και ο Παύλος λέει εγώ δεν μπορώ να το διαφυλάξω, γιατί ξέρω ότι ο εχθρός μου είναι μεγάλος. Αλλά έχω μία ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής. Επειδή αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί τον κόσμο, που άρχει του κόσμου, αυτός είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου, αυτό που με εμπιστεύτηκε ο Θεός μέχρι το τέλος, ώστε εκείνη τη στιγμή να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και με αυτή την επίγνωση δεν χρειάζεστε, αδελφοί Θεσσαλονικής, απευθύνει το Απόστολος Παύλος, να σας μιλήσω για τη Φιλοδελφία, γιατί ο Θεός σας έχει διδάξει τον αγαπάτε αλλήλους όπως ο Χριστός σας αγάπησε. Κάτι όμως πρέπει να σας υπενθυμίσω. Σε αυτή την αγάπη, την οποία όχι μόνο φαίνεται αλλά και αποδεικνύεται από τα έργα σας, καθώς την πράτετε σε όλους τους αδελφούς σε όλη τη Μακεδονία, αυτή την αγάπη σας παρακαλούμε να περισσεύετε κατά τούτο επί μάλλον. Δεν είναι δηλαδή να είσαι ευχαριστημένος, δεν είναι να είσαστε ευχαριστημένοι αδελφοί της Θεσσαλονικής ότι αγαπάτε αλλήλους και είσαστε θεοδίδακτοι και πράτετε τα της αγάπης και δοξάζετε ο Θεός ανάμεσά σας. Μην μένετε ευχαριστημένοι, αγωνίζεστε για το περισσότερο. Περισσότερο να αυξηθείτε στην αγάπη. Πόσο? Στο μάλλον, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Γιατί η αδελφή αγαπητή, η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και μη ζητάτε και μην κουράζεστε και μην ζητάτε βοήθεια από τους ανθρώπους εις το να αυξάνεστε εις την αγάπη, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και μ' αρέσει η λέξη εγκεχημένη. Δεν λέει τοποθετημένη. Ξέρετε τι σημαίνει εγκεχημένη? Παίρνω ένα ποτήρι άδειο και αρχίζω και ρίχνω με νερό. Στην αρχή έχει ένα δάχτυλο, δύο δάχτυλα, τρία δάχτυλα, γεμίζει και υπερχυλίζει. Δεν είναι έχω αγάπη, πόσο, μισό ποτήρι. Δεν φτάνει.
Τα τρία τέταρτα δεν φτάνει. Να το γεμίσουμε δεν φτάνει. Πρέπει να υπερχειλίζει. Να βγαίνει και να ποτίζει και δίπλα. Μα ποιος θα μου το γεμίζει για να υπερχειλίζει η καρδιά μου? Σκεφτείτε αδελφοί αγαπητοί τη ζωή σας σαν ένα δοχείο που είναι απαραίτητο να πλημμυρίζει από αγάπη και να ξεχυλίζει. Γιατί άμα είναι γεμάτο το μισό, δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Αν έχει και λίγο περισσότερο και γεμάτο να είναι, πότε αρχίζει και γίνεται χρήσιμη η αγάπη? Όταν υπερχειλίζει, όταν τρέχει δεξιά και αριστερά, όταν δροσίζει τους διψασμένους η αγάπη σου, όταν παρηγορεί τους θεθλιμμένους η αγάπη σου, όταν υπηρετεί τους κακοπαθισμένους η αγάπη σου. Να λοιπόν το μυστικό. Έχεις πρόθεση την αγάπη που θα σου δίνει ο Θεός να τη χρησιμοποιείς κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να δοξάζεται ο Χριστός. Δεν θα σου σταματήσει ποτέ το ποτήριο να υπερχειλήσει. Εάν θέλεις όμως την αγάπη που σου δίνει ο Χριστός να τη χρησιμοποιείς για να σε θαυμάζουν οι άλλοι, για να λέμε, τι πόσο αγάπη έχει αυτός ο αδελφός, σπουδαίος αδελφός είναι. Πολύ καλός, εγώ είμαι αυτός. Όταν έχουμε τέτοια πρόθεση αδελφοί, θα σταματήσει ο Θεός και σου δώσει όσους χρειάζεται για σένα. Και δεν ισχύει αυτό μόνο στην αγάπη, ισχύει και για την πίστη, ισχύει και για το Πνεύμα το Άγιο και για το έργο και για την υπηρεσία, για όλα. Γιατί πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του ουρανού, εκ του Πατρός των φώτων και γίνεται κτήμα σου. Η πρόθεση, αδελφοί αγαπητοί, έχει το σημαντικότερο, μα είναι ό,τι το πιο σημαντικό στη ζωή του χριστιανού. Η πρόθεση για τη δόξα του Θεού. Γιατί έχουμε μέσα στην καρδιά μας, φιλοξενούμε πολλές επιθυμίες. Αυτή είναι η πρόθεση. Πολλές επιθυμίες, έχουμε πολλές εξητήσεις. Βέβαια θέλουμε την Εκκλησία μας να την ευλογήσει ο Θεός. Γιατί? Για να είμαστε ευλογημένη η Εκκλησία. Θέλουμε και εμάς να μας ευλογήσει ο Θεός. Γιατί? Να είμαστε ευλογημένοι. Και την οικογένειά μας να μας ευλογήσει ο Θεός. Για να είμαστε ευλογημένη οικογένεια. Ναι, είναι κακό. Αλλά δεν είναι αυτό που ευαρεστεί το Θεό για αύξηση και πολλαπλασιασμό. Αυτό που ευαρεστεί το Θεό για αύξηση και πολλαπλασιασμό είναι η πρόθεσή σου να είναι πάντοτε μέσα στην καρδιά σου ξεκάθαρη. Θέλω να δοξάζεται ο Χριστός στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή, στην εκκλησιαστική μου ζωή, στο περπάτημά μου, στην είσοδό μου, στην έξοδό μου, όπου και να οδηγεί ο Θεός τα βήματά μου, να δοξάζεται ο Χριστός. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο? Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή. Μάλιστα υπερπάντα απατηλή, και όχι μόνο απατηλή, και διεφθαρμένη, και μάλιστα σφόδρα διεφθαρμένη. Αν αφήσουμε λοιπόν την καρδιά μας να αποφασίζει, τα αποτελέσματα θα είναι απάτη και διαφθορά, μην πω διαστροφή. Αν όμως δέσουμε την καρδιά μας, τη μαντρώσουμε, τη δαμάσουμε και περπατάμε διαπίστεως στο θέλημα του Θεού, τότε και ο Χριστός θα δοξάζεται και η ευλογία του Θεού θα πολλαπλασιάζεται στη ζωή μας. Και θα μικραίνουμε εμείς, γιατί θα έχουμε αναγνωρίσει τις δυνατότητές μας ότι είναι μηδαμινές, ασήμαντες, μηδενικές. Θα μικραίνουμε εμείς και θα μεγαλώνει δοξαζόμενος ο Χριστός στη ζωή μας. Δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανείς, μόνο προσέχτε να αυξάνεστε. Και πριν προχωρήσουμε παραπάνω, παρακάτω αδερφοί, θα ήθελα να τονίσω αυτό. Πρόσεξε αδερφέ, είναι ανάγκη να αυξάνεσαι. Είναι ανάγκη να αυξάνεσαι και στην αγάπη, είναι ανάγκη να αυξάνεσαι και στην πίστη. Είναι ανάγκη να αυξάνεσαι, ανάγκη όμως, να αυξάνεσαι και στην προσευχή. Είναι ανάγκη να αυξάνεσαι στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην υπηρεσία. Μην μένεις στάσιμος,
Γιατί το επόμενο βήμα της στασιμότητος είναι η σμίκρινσης, η ελάττωσης. Και πόσο άσχημο είναι να πούμε θυμάμαι πόσο πίστη είχα, αλλά τώρα δεν έχω. Θυμάμαι πόσο αγάπη είχα, αλλά τώρα δεν έχω. Θυμάμαι πόσο πολύ εργαζόμουν για τον Χριστό, αλλά τώρα δεν εργάζομαι. Δεν είναι μόνο, αδελφοί αγαπητοί, ότι είναι άσχημο να το θυμόμαστε και να το διαπιστώνουμε. Το σημαντικότερο από όλα, αδελφοί αγαπητοί, είναι ότι ο άνθρωπος πια γίνεται χλιαρός και το επόμενο αυτό βήμα είναι να σε ξεμέσει ο Χριστός, να βρεθείς έξω από την παρουσία του Θεού, έξω από τη δόξα του Θεού και αν δεν προλάβεις έξω και από την αρπαγή της Εκκλησίας. Να πάρουμε αυτή την ευλογημένη απόφαση. Να μας βοηθάει ο Θεός να αυξάνουμε στη ζωή μας. Να αυξάνουμε πνευματικά. Να αυξάνουμε στο έργο και στην παρουσία του Θεού. Μην το αμελούμε αυτό, αδελφοί. Να αυξανόμεθα στην προσευχή. Μην το αμελούμε, σας παρακαλώ. Να αυξανόμεθα στη μελέτη. Να αυξανόμεθα στα πράγματα του Θεού. Μην το αμελείς, αδελφέ. Λίγο θα προσπάθεια θα κάνεις εσύ για αυτή την αύξηση, πολλαπλασιασμό θα φέρνει ο Θεός. Πολλαπλασιασμό θα φέρνει. Μην εφησυχάζεις λέγοντας δεν μπορώ, κουράστηκα, δεν αντέχω. Μην εφησυχάζεις, μην το πεις αυτό. Μην αφήσεις την καρδιά σου να σε απατήσει. Μην αφήσεις την καρδιά σου να σε οδηγήσει σε οδούς διεστραμμένους. Δέξου την αλήθεια ότι η καρδιά σου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Και αγωνίσου τον αγώνα τον καλό. Ποιος είναι ο αγώνας ο καλός μας, αδελφοί? Ποιος είναι ο αγώνας μας ο καλός? Ποιος είναι να κάνουμε ελεημοσύνες? Δεν είναι αγώνας αυτός. Αφού έχουμε θα δίνουμε. Να ερχόμαστε εκκλησία δεν είναι αγώνας αυτός. Και στις κοσμικές εκκλησίες πηγαίνουν οι άνθρωποι. Και στο γήπεδο πηγαίνουν οι άνθρωποι. Και σε συναισθιάσεις πηγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτός ο αγώνας μας. Ο αγώνας μας είναι να αυξανόμεθα. Μην ψάχνεις να βρεις αλλού τον αγώνα σου, τον προσωπικό σου αγώνα. Που ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Ο αγώνας σου είναι να αυξάνεσαι, να πλησιάζεις πιο μπροστά στο Χριστό, να δοξάζεται πιο πολύ ο Χριστός στη ζωή σου. Και μην βλέπεις τα προσωρινά, μικρά ή ασήμαντα αποτελέσματα της δικής σου προσπάθειας. Δεν είναι εκεί το μυστικό. Μπορεί η δική σου προσπάθεια να μην αποδίδει, αλλά δόξα στο Θεό, γιατί θα έρθει ο καιρός που ο Κύριος θα την ευλογήσει. Θα έρθει ο Χριστός που θα την αυξήσει. Και μη βιάζεσαι. Ο Γεωργός λέει σπέρνει και μακροθυμεί. Δεν λέει θα σπείρω και αύριο θα θερήσω. Δεν θερίζει αύριο. Ούτε μεθαύριο. Ούτε αντιμεθαύριο. Το Σεπτέμβρη σπέρνει, το καλοκαίρι θερίζει. Αλλά δεν λέει επειδή θα θερήσω το καλοκαίρι δεν θα σπείρω το Σεπτέμβρη. Τον Οκτώβριο το λέει ποτέ αυτό. Ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς. Εδώ είναι η δυσκολία. Ότι εμείς δεν ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Αλλά ο Γεωργός έχει αμφιβολίες αν θα βρέξει ο Θεός, ενώ εμείς έχουμε βεβαιότητα ότι θα βρέξει ο Θεός στη σπορά μας. Εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν λέμε θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα βρέξει. Θα ευλογήσει ο Θεός. Γιατί θέλει να σου δώσει καρπό. Θέλει να ευλογήσει το σπόρο σου. Ένα σπόρο θα ρίξεις, ένα στάχι θα βγει. Ένα στάρι θα βγει ολόκληρο. Θα έχει 70-100 σπόρια. Αλληλούια. Το έργο μας και ο αγώνας μας είναι να αυξανόμεθα στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ας μην κοιμόμεθα, αλλά ας εγκρατευόμεθα. Γιατί δεν είμαστε τους σκότους, αλλά οι φωτός. Δεν είμαστε της νύχτας, αλλά οι της ημέρας. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζεστε και να καταγίνεστε εις τα ίδια. Μια άλλη προτροπή του Αποστόλου Παύλου είναι προσπαθήστε να μένετε ήσυχοι. Μην ταράζεστε, πολλά θα ακούσετε,
πολλά θα δείτε, φήμες, αμαρτίες, αποτυχίες, έξω από την Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, σκάνδαλα, δεν μας το κρύψει ο Θεός. Τα σκάνδαλα εξάπαντος θα έρθουν στην Εκκλησία. Ουραίοι σε αυτούς που θα τα φέρουνε. Αλλά γιατί τα επιτρέπεις, Κύριε? Για να ξεδιακρίνω, να διαλέξω να φανούνε οι δόκιμοι, τους οποίους θα εμπιστευθώ, στους οποίους θα δώσω ελπίδα βεβαία και ασφαλή και οι οποίοι δεν θα κατεσχυθούν ποτέ. Προσπαθήστε, σας παρακαλώ, φωνάζει ο Παύλος, να ησυχάζετε, να μένετε στην ειρήνη, να μην ταράζετε η ψυχή σας, να μην σκανδαλίζεστε, να μην ενοχλείστε και ασχολείστε με τα ίδια, με τα δικά σας, όχι περιεργαζόμενοι τα αλότρια. Υπάρχει ο χριστιανός ο οποίος ασχολείται με την προσωπική του αύξηση, με το δικό του τον αγώνα, με το δικό του το δοκάρι στα μάτια, με τα δικά του τα προβλήματα, στην προσωπική του πορεία, και ζητάει να αυξάνεται στην παρουσία του Θεού, να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή του. Και υπάρχει και ο χριστιανός που περιεργάζεται τα αλότρια. Α, ξέρεις τι έκανε εκείνος, σαν δεν τρέπεται. Και εκείνος εκεί, που να στα λέω, και ο άλλος, και αρχίζει και γυρίζει γύρω 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 και χάνει τον αγώνα το προσωπικό. Γι' αυτό η προτροπή του Λόγου του Θεού, που αν θέλεις να είσαι δούλος και δούλη του Κυρίου, τις προτροπές δέξου τις σαν εντολές, σαν διαταγές. Αν θεωρείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δυνατό να είναι Κύριος σου, αν θέλεις να είναι Κύριος σου ο Ιησούς Χριστός, δέξου το Λόγο Του σαν νόμο. Δεν είναι νόμος, χάρη. Και ποια είναι η διαφορά του νόμου από τη χάρη? Ο νόμος απαιτούσε στην Παλαιά Διαθήκη την εκπλήρωσή του με την ανθρώπινη δύναμη και προσπάθεια. Η χάρη του Χριστού ζητάει την πρόθεσή σου για να κάνει χάρη ο Χριστός, να ενεργείται ο Λόγος του στη ζωή σου εν δυνάμει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά δέξου τον σαν Λόγο Κυρίου καθώς είναι, για να το δεις πως ενεργεί στη ζωή σου και πως θα ενεργεί στη ζωή σου. Μην ασχολείσαι περιεργαζόμενος με τα αλότρια, ασχολήσου με τη δική σου προσωπική σου ζωή. Γιατί κοιτάς το ξυλάριον στο μάτι του αδελφού σου και δεν ψάχνεις να βρεις το δοκάρι στο δικό σου μάτι να το διορθώσεις? Καταλάβατε, αδελφοί, τι όμορφος που είναι ο Λόγος του Θεού. Μόνο στο Χριστό να βλέπεις, στην τελειότητα και στον αγιασμό του Χριστού, που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ, και στην αδυναμία, στην αθλειότητα τη δική σου, που ο Χριστός θα την αυξήσει, θα την διορθώσει και θα σε ευλογήσει. Αλληλούια. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω. Γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου τον ουράνιο, σας φανέρωσα. Θέλεις, αδελφέ, να είσαι φίλος του Χριστού, να σου φανερώνει ο Χριστός όσα ακούει από τον Πατέρα του? Να σου αποκαλύπτει την αγάπη Του, να σου αποκαλύπτει το πρόσωπό Του, τη δόξα Του, το έργο Σου, το θέλημά Του, τη ζωή Σου. Αυτή είναι η πρόσκληση του Χριστού. Έλθετε σε μένα. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, δεν λέει ακολουθήστε τον Πέτρο και τον Παύλο. Και ο Παύλος που τολμάει και λέει μιμητές μου γίνεστε, δεν σταματά εκεί. Καθώς και εγώ του Χριστού. Η πρόσκληση του Χριστού για διαπραγμάτευση ευλογίας είναι απολύτως προσωπική, αδελφοί. Και η πρόσκληση του Χριστού για σωτηρία είναι απολύτως προσωπική. Δεν σημαίνει ότι επειδή σώθηκα εγώ θα σωθεί και η πεθερά μου. Μακάρι να σωθεί. Επειδή σώθηκε η γυναίκα μου και θα πάει στον ουρανό, θα πάω κι εγώ. Προσωπική διαπραγμάτευση είναι. Αλληλούια. Καταγίνεστε λοιπόν, και η λέξη αυτή επίσης μ' αρέσει. Δεν λέει ασχοληθείτε με τα δικά σας μόνο, αλλά αν καταγίνεστε με κάτι, να είναι τα δικά σας, να είναι ο εαυτός σας. Μην προσπαθήσεις να διορθώσεις κανέναν, δεν μπορείς. Εγώ θα σε διορθώσω, δεν μπορώ.
Ο μόνος που μπορεί να σε διορθώσει είναι ο Χριστός. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να σε ευλογήσει είναι ο Χριστός. Ο μόνος που μπορεί να σε θεραπεύσει είναι ο Χριστός. Μην περιμένεις από άνθρωπο να σε ευλογήσει, να σε θεραπεύσει, να σε οδηγήσει, να σε κατευθύνει. Θα απογοητευτείς και θα φύγεις και από τον άνθρωπο και από τον Χριστό. Αν όμως πάρεις αυτή την ευλογημένη λογική απόφαση στην καρδιά σου ότι εγώ στο Χριστό θα βλέπω, το Χριστό θα ακολουθώ, το λόγο του θα ακούω και σε αυτόν θα υποτάσσομαι και θα ευλογηθείς και θα είσαι και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Χριστού. Μη περιεργάζεστε λοιπόν τα αλότρια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο έως καταστροφικό να ασχολείσαι με πράγματα που δεν είναι δικά σου. Καταστροφικό. Θύρεις την ψυχή σου, την καρδιά σου, το Χριστό θύρεις τη ζωή σου. Εσύ και ο Χριστός και εσύ και η πορεία σου στα ίχνη του Χριστού. Μόνο τον Χριστό θα ακούμε. Αυτός που κηρύττει ίσταται, αύριο δεν ξέρουμε αν θα πέσει. Και δεν θα εξαρτηθεί η σωτηρία σου από κανέναν κήρυκα, κανέναν πρεσβύτερο, κανέναν άνθρωπο, αυτό είναι η Εκκλησία. Η σωτηρία σου εξαρτάται πάντα από το όνομα του Χριστού. Η θα και το έργο σου θα σου παραδίδεται στα χέρια, από τα χέρια του Χριστού. Και το αγαθό σου θα είναι απευθείας από την αγάπη του Χριστού. Και αν έχουμε αυτό το περπάτημα, τότε θα κάνει το θαύμα ο Θεός, μία πείνη, ένας ποιμένας. Ποιος ποιμένας? Ο Χριστός, αδελφοί. Ένας ποιμένας, ο Χριστός. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί μου. Πόσο ωραία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και πόσο τραγική φιγούρα, εικόνα, θέατρο σκιών είναι όταν μια εκκλησία πάρει κατεύθυνση ανθρώπινη. Θέατρο σκιών. Ξέρετε γιατί λέω σκιών? Γιατί έχει φύγει το φως το αληθινό. Αλληλούια. Έχει φύγει ο Χριστός που είναι το φως. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Ο Θεός να μας φυλάει να θέλουμε τη δόξα του Χριστού. Να θέλουμε να περπατάει ανάμεσά μας ο Χριστός. Να θέλουμε να δοξάζεται ο Χριστός. Και να βλέπουμε πάντοτε μόνο στο Χριστό και το Λόγο Του. Μόνο, αδελφοί. Μόνο τότε θα περπατήσουμε. Μόνο τότε θα σταθούμε. Γι' αυτό η σκέψη μας ο Χριστός και εγώ. Οι σχέσεις μου με τον Ιησού Χριστό. Η πορεία μου πάνω στα ίχνη του Χριστού. Η αγάπη μου πάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Η οδηγία μου δια Πνεύματος Αγίου. Τα βήματά μου στερεά μπροστά ακολουθώντας τον Χριστό. Αμήν, αδελφοί. Αυτή να είναι η πορεία μας. Να καταγίνεστε λοιπόν στα ίδια, αλλά και να εργάζεστε με τα σιδείας ημών χείρας καθώς σας παραγγείλαμε, δια να περπατάτε με ευσχημοσύνη προς τα έξω και να μην έχετε χρειαν μηδενός. Εντολή να ασχολείσαι ως προς τα πνευματικά στην προσωπική σου ζωή μόνο με τον εαυτό σου, στη διόρθωση, στην υπομονή, στην προσευχή, στον αγώνα σου, αλλά στα υλικά να εργάζεσαι με τα δικά σου χέρια. Τότε είσαι φως μέσα στον κόσμο. Τότε δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή σου. Γιατί? Γιατί αυτός που εργάζεται με τα δικά του χέρια περπατάει προς τους έξω με ευσχημοσύνη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αγαπημένα μου αδέλφια, λέει ότι μη γέννητο εις εμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο με μισθό. Μη γέννητο εις εμέ να χάσω το καύχημά μου. Μη θεωρείτε ότι το καύχημά μου είναι ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι υποχρέωσής μου και αλίμονό μου αν δεν το κάνω.
θα μου ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Μου έδωσε ένα τάλαντο και το κρύψα. Χάθηκα, στην κόλαση θα πάω. Αν αυτό το οποίο μου έδωσε να εργαστώ, εγώ το κρύβω. Πρέπει να εργάζομαι, γιατί εργαζόμενος θα δοξάζεται ο Χριστός και εγώ θα ευλογούμαι. Αλλά δεν είναι αυτή η κάφησή μου. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Η κάφησή μου είναι να εργάζομαι με τα χέρια μου. Δόξα στον Θεό. Να κηρύτεται το Ευαγγέλιο αδάπανο. Και όπως λέει και στους άλλους, να περπατείτε με ευσχημοσύνη προς τα έξω και να μην έχετε ανάγκη κανέναν. Να μην εξαρτάστε από κανέναν. Να μην εξαρτάσαι από ανθρώπους. Η εξάρτησή σου στα πνευματικά και στα υλικά να είναι απευθείας από τον Χριστό. Αλληλούια. Ελεύθερος ον πάντων. Και πού εστιάζει την ελευθερία του ο Απόστολος Παύλος? Δεν την εστιάζει την ελευθερία του στα πνευματικά, επειδή ο Χριστός πραγματικά τον ελευθέρωσε, γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώνει είναι αληθινά ελεύθερος. Δεν εστιάζει λοιπόν την ελευθερία του στα πνευματικά, αν και είναι ελεύθερος στα πνευματικά. Από τι? Από το διάβολο και από την ελευθερία και από την αμαρτία. Αλλά τώρα την ελευθερία του την εστιάζει στα υλικά. Δεν εξαρτάμαι από κάποιον. Δεν ελπίζω σε κάποιον. Δεν περιμένω από κάποιον. Δεν θέλω κάποιος να με φροντίσει. Αλλά εγώ εργάζομαι με τα δικά μου χέρια. Περπατάω με ευσχημοσύνη και με καμάρι. Όχι με υπερηφάνεια. Γιατί με κάφημα ότι δεν κάνω το Ευαγγέλιο επί μισθό. Και καθώς είμαι πια ελεύθερος από όλους, τώρα πια με τη θέλησή μου υποδουλώνω τον εαυτό μου σε όλους. Πώς τώρα? Δια της υπηρεσίας. Κάνω δηλαδή τον εαυτό μου δούλο στους αδελφούς μου. Και δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί κάποιος να πει, αν δεν δουλεύω θα είναι πιο εύκολο. Μπα, δεν είναι έτσι. Εύκολο είναι μόνο όταν η καρδιά σου το αποφασίσει. Όταν η καρδιά σου το αποφασίσει, ο Θεός θα σε βοδώσει. Αλλά η δυσκολία δεν είναι στο να γίνει. Η δυσκολία είναι στο να αποφασιστεί. Ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χάρη. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη χάρη. Να θέσουμε τον εαυτό μας, όχι θεωρητικά, και συγχώρεσέ με Θεέ μου που το λέω έτσι, στην υπηρεσία του Κυρίου, δεν είναι θεωρητικά, αλλά να θέσουμε τον εαυτό μας πρακτικά στην υπηρεσία της Εκκλησίας, στην υπηρεσία των αδελφών μας. Και αν θέσουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία της Εκκλησίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλης, υπηρέτης της Εκκλησίας έγινα, τότε στην πραγματικότητα έχουμε θέσει τον εαυτό μας στην υπηρεσία του Κυρίου. Αλλά προσοχή, πάντοτε με μία σκέψη στην καρδιά μας, πάντοτε. Και να μην την αφήνουμε αυτή τη σκέψη. Όχι για να φαινόμαστε εμείς. Όχι για να ζητάμε δόξα από τους ανθρώπους ή να περιμένουμε το ευχαριστώ των ανθρώπων ή την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Χάσαμε το μισθό μας. Αλλά να περιμένουμε την ανταμοιβή μας εκεί πάνω στον ουρανό από τον ίδιο τον Χριστό. Αλληλούια. Στα λίγα εστάδεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Αδελφοί αγαπητοί, η ζωή μας όμως έχει και ένα τέλος. Και στη ζωή μας δεν θα είναι όλα ρόδινα και ευχάριστα. Δεν θα είναι. Θα έρθουν, για τον χριστιανό μιλάω. Για τον ευλογημένο χριστιανό μιλάω. Για τον πολύ ευλογημένο χριστιανό μιλάω. Αυτό είναι που έχει θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της Εκκλησίας, στην υπηρεσία του Χριστού, στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, πολλές θλίψεις με βρήκανε. Ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, μέσα στην Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία. Θα έρθουνε οι θλίψεις, θα έρθουνε τα προβλήματα. Και μάλιστα ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι και ο αποχωρισμός ανθρώπων, που δεν θα μείνουμε σε αυτό σήμερα γιατί πέρασε η ώρα μας, αλλά θέλω κάτι να τονίσω, αδελφοί.
Λέει, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των εγκεκοιμημένων, δια να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Δεν θέλει ο Θεός να λυπάσαι. Ξέρει ότι θα έχεις θλίψεις. Αλλά η προτροπή του Ευαγγελίου είναι χαίρετε και πάλιν θέλω υπηχαίρετε. Αλλά πώς μπορείς να δώσεις χαρά, πώς μπορείς να λάβεις χαρά, πώς μπορείς να σταθείς χαρούμενος μπροστά στα δεινά που πολλές φορές έρχονται, που λέγονται αρρώστιες, που λέγονται θάνατοι, που λέγονται ό,τι θέλετε πέστε, που θα έρθουνε, που έρχονται. Είναι παραλογισμός, είναι παράλογος ο λόγος του Θεού όταν μας λέει χαίρετε και πάλιν θέλω υπηχαίρετε. Καθόλου μάλιστα. Απαιτείται όμως από μας η λογική μας λατρεία. Και ποια είναι η παρηγοριά της λογικής μας λατρείας? Ακούτε τι λέει. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Και ποιος είναι ο λόγος αυτός, αδερφοί αγαπητοί, που μπορεί να δώσει αληθινή παρηγοριά στον κάθε έναν άνθρωπο που θα περάσει και θλίψεις και δοκιμασίες και μπόρες και αρρώστιες και ταλαιπωρίες? Έρχεται ο Χριστός και λέει, μη φοβάσαι, λίγος είναι ο καιρός. Έρχεται ο Κύριος να σε παραλάβει για να είσαι αιώνια μαζί Του, να θεωρείς τη δόξα Του και να σου δώσει το στέφανο της δόξης ο Χριστός στα χέρια Του. Στην ταλαιπωρία και στη δοκιμασία εδώ στη γη, μάθε ότι ο Χριστός εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Στην υπηρεσία και στη θλίψη, μάθε ότι απλά το μισό του Χριστού στα χέρια Του σε περιμένει με χαρά να στον δώσει. Στην αρρώστια, μάθε ότι και τις ημέρες της αρρώστιας του ανθρώπου εκείνο που έχει σημασία είναι να δοξάζει τον Χριστό. Την ώρα του θανάτου, τότε δόξασε μόλις την καρδιά. Γιατί ήρθε η στιγμή το πρόσωπο του Κύριου. Η στιγμή να δεις τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Ποιος, αδελφοί, μπορεί να σε παρηγορήσει αληθινά? Μόνο αυτός που νίκησε το θάνατο με το θάνατό του και σου δίνει την Ανάσταση και τη ζωή την αιώνιο με τη δική του Ανάσταση. Μόνο αυτός μπορεί να σε παρηγορήσει λέγοντας, τα βλέπεις όλα αυτά, τα μεγάλα, τα μικρά, τα άσχημα, τα ωραία, όλα θα παρέλθουνε. Όλα θα παρέλθουνε. Η θλίψη θα παρέλθει, η χαρά θα παρέλθει, η υγεία θα παρέλθει, η αλήθεια θα παρέλθει, η μεγάλα θα παρέλθουνε. Μέλη στον αιώνα. Δόξα στο Θεό. Και σήμερα σκεφτόμουν, λέω, είμαι 56 χρονών. Δεν μιλάω για την αρπαγή. Λέω, η ζωή του ανθρώπου είναι 70 και νευρωστία 80. Γιώργο, πολύ κοντά είσαι. Δόξα στο Θεό. Μόλις τις καλύτερες προϋποθέσεις. Για 70 μιλάω και για 80, το αύριο δεν ξέρουμε. Λέω, Γιώργο, πολύ κοντά είσαι. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, δεν προβληματιζόμαστε. Δεν μας αρέσει. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό να πούμε σαν τον Απόστολο Παύλο, πολύ καλύτερον είναι, το λέμε. Αλλά πιο πολύ μας αρέσει να λέμε ότι θέλουμε να εργαστούμε εδώ. Για να τα λέμε όλα και την αλήθεια. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ένα είναι η αλήθεια. Μία είναι η αλήθεια. Ότι είτε σε 15 χρόνια, είτε σε 25, είτε αύριο που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, είναι τόσο σύντομα, τόσο σύντομα, και το επόμενο δευτερόλεπτο από εκείνη τη μεταβολή θα είναι να σταθείς μπροστά στο Χριστό που θα σε περιμένει με την αγκαλιά Του ανοιχτή. Ποιο θα ήταν τραγικό να πεις, «Ε, όπου πάνε οι άλλοι θα πάω κι εγώ». Τραγικό, αδερφοί. Όπου πάνε οι πολλοί θα πάω κι εγώ. Εγώ δεν θέλω να πάω όπου πάνε οι πολλοί. Εγώ θέλω να πάω εκεί που πάνε οι λίγοι. Αλλά οι εκλεκτοί, αλληλούια, εκεί στον ουρανό με τον Χριστό τον Κύριο. Αμήν, αδερφοί.
έχουμε μια ωραία παρηγοριά δοσμένη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο. Παρηγορείτε αλλήλους, γιατί ο Κύριος έρχεται. Παρηγορείτε αλλήλους, ο Κύριος έρχεται. Αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει μία εκκλησία αγία, τέλεια, μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων τιούτων. Και θέλω, αδερφοί αγαπητοί, μια φορά να υπενθυμίσω αυτό που κατάλαβα τελευταία και πλημμύρισα από χαρά, από αγάπη και από την παρουσία του Θεού. Ξέρετε, στους αγγέλους του ο Θεός βρίσκει ελαττώματα. Στον μόνο που βρήκε ελάττωμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και τον ανέστησε. Άμωμος, Άγιος, μόμος δεν ευρέθησε αυτόν. Βόλος δεν ευρέθησε αυτόν. Αλλά είναι και ένα άλλο πρόσωπο στο οποίο ο Χριστός δεν βρήκε ελάττωμα και θα το αναστήσει. Η Εκκλησία του Χριστού. Αλληλούια. Και ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, γιατί αγωνίστηκε τον αγώνα τον καλό και δεν ευρέθη πόλος στη ζωή του. Εμείς, αδελφοί αγαπητοί, θα βρεθούμε αναμάρτητοι με τη χάρη του Χριστού, δια της πίστεως, επειδή η πρόθεσή μας είναι να δοξάζει το Χριστός. Αλληλούια. Κατάλαβες, αδελφέ, τι ετοιμάζει για το αύριο το δικό σου ο Χριστός. Ενώ στους αγγέλους βρίσκει ελαττώματα, σε σένα εκείνη τη στιγμή όταν θα επικαλεστείς το όνομα του Χριστού και τώρα, όταν ζητάς το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει, σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Από πάσης αμαρτίας. Και όταν το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, ο Θεός δεν βλέπει πάνω σου κανένα ελάττωμα. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Αλληλούια. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν πια δεν φαίνονται και δεν βρίσκονται πάνω σου ελαττώματα στα μάτια του Θεού, τότε δοξάζει το Θεό στη ζωή σου. Τότε εκπληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θυσία του Χριστού έχει αποτέλεσμα. Δεν πέθανε μάταια, αλλά ο καρπός του πόνου της ψυχής του είσαι εσύ που μετανοείς και το αίμα του το Άγιο σε καθαρίζει. Και όλος ο ουρανός, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, μυριάδες μυριάδων φωνάζουν αλληλούια για έναν αμαρτωλό που μετανοεί και το αίμα του Ιησού Χριστού τον αγιάζει και τον καθαρίζει. Σκεφτείτε, αδελφοί, τι χαρά θα γίνει στον ουρανό, τι δοξολογία θα γίνει στον ουρανό, όταν όλη η εκκλησία, μία εκκλησία, άγια, άμωμη, τέλεια, μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων τιούτων, θα μεταμορφωθεί. Τι θα γίνει στον ουρανό, τι πανηγύρι μας περιμένει, αδελφοί. Και εκεί μπροστά μας θα φανεί ο Ιησούς Χριστός, όχι βασίλευς, αλλά με ένα προσώψιο δούλος, και εκεί στη δόξα του να σε υπηρετήσει και να σου προσφέρει στη τράπεζα του ουρανού. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Αυτός είναι ο Χριστός που μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια. Αυτόν τον Χριστό μας προσκαλεί ο Θεός να αγαπάμε, να λατρεύουμε, να δοξάζουμε, να προσκυνούμε και να προσμένουμε, να επιποθούμε την επιφάνεια της παρουσίας Του. Αμήν. Κύριε μου, πολύ σε ευχαριστούμε, βόηθα μας σε παρακαλώ. Να ψάλουμε, ας σηκωθούμε, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο 250 σαν μια προσευχή. Να μας φέρει ο Θεός σε κατάνοιξη την καρδιά μας. Ας προσέχουμε τα παιδιά μας να μην μιλάνε τώρα. Να ζητήσουμε να μας πληρώσει ο Θεός και με Πνεύμα Άγιο να έρθει η παρουσία του Κυρίου.
Την ευχαριστώ.